Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού Τζιμπιλουρί. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τις σιλικόνες. Τις σιλικόνες της εταιρείας RISE, τα δύο διαφορετικά της μοντέλα, Spotter και C32. Spotter σε δύο διαφορετικά μεγέθη 5 και 7 ίντσες και C32 σε μέγεθος 3,2 ίντσες. Αντικείμενό μας θα είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τις αρματώσουμε. Οι τρόποι αυτοί τους χρησιμοποιώ εγώ ο ίδιος και στο παρελθόν είχαμε κάνει ένα παρόμοιο βίντεο το οποίο ονομαζόταν GB Luring Combos. Αυτό το βίντεο έχω προσπαθήσει να είναι πιο ολοκληρωμένο διότι έχω λάβει πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους αρματώματος και σχετικά με τις τελευταίες μου επιτυχίες που βλέπετε στο διαδίκτυο. Έτσι όλοι θα μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το πώς μπορούμε να αρματώσουμε τη σιλικόνη της εταιρείας RISE. Θα περάσουμε στο στούντιο και θα τα πούμε εκεί, αναλυτικότερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πιο απλό τρόπο, το πιο εύκολο, που είναι ένα σκέτο offset αγκίστρι, να το περάσουμε στη RISE Spotter. Στα χέρια μου κρατάω την 7 ίντσες για να είναι πιο ευδιάκριτο. Ο ίδιος τρόπος ισχύει και για τη RISE Spotter 5 ίντσες. Αυτός είναι ένας συνδυασμός τον οποίο χρησιμοποιώ σε πολύ ρηχά νερά και σε βάθη μέχρι 3 με 4 μέτρα κοντά στην επιφάνεια κυρίως και λίγο κάτω από την επιφάνεια ως κάποιο subsurface. Ας δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο περνιέται. Έχουμε πει ότι βασικό είναι να υπολογίζουμε την απόσταση αυτή εδώ. Όσο είναι αυτή η απόσταση περνάμε αρχικά το αγκίστρι. Οπότε υπολογίζω αυτή την απόσταση, περνάω αρχικά εδώ, βγαίνει από την τρύπα κάτω. Μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το στρίβουμε προσεκτικά και έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Υπολογίζω πού πρέπει να βγει το αγκίστρι, κρατάω ένα σημάδι με το χέρι μου και το καρφώνω. Λυγίζω τη σιλικόνη, καρφώνουμε πάντα στη μέση, έχουμε πει. Προσεκτικά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι στη μέση για να μπορεί η σιλικόνη μας σε κάθε χτύπημα του καλαμιού να κάνει ζιγ-ζακ κίνηση. Αλλιώς, αν δεν είναι στη μέση, δεν θα έχουμε την κίνηση που αναζητάμε. Λοιπόν, επόμενος συνδυασμός που χρησιμοποιώ είναι ένα offset αγκίστρι, μία σαλαγιά και μία RISE Spotter. Αυτό το συνδυασμό το χρησιμοποιώ για ψάρεμα πάλι κοντά στην επιφάνεια και λίγο πιο κάτω από αυτήν, αν και μπορούμε να το ψάρεψουμε και στα μεσόνερα, σε ρηχά σημεία, κυρίως για ψάρια που έχουν πιο δύσκολο κάθομα όπως είναι ο λούτσος και το γοφάρι. Περνάμε με τον ίδιο τρόπο πάλι το offset. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε τη σαλαγιά. Για να βρω πώς θα περαστεί η σαλαγιά σωστά, δοκιμάζω πρώτα, πρώτο τι περάσω. Αυτό δεν είναι το σωστό σημείο, ο σωστός τρόπος, γιατί η σαλαγιά θα κρέμεται. Την περνάω με αυτόν τον τρόπο, ώστε να καρφωθεί το ένα αρπάδι της σαλαγιάς μέσα στο σώμα της σιλικόνης. Οπότε, θα περνάμε μέσα από τα αγκίστρι, το αφήνουμε να κρέμεται. Στη συνέχεια, περνάω το offset κανονικά, όπως δείξαμε πριν. Και στη συνέχεια έχουμε τη σαλαγιά να αιωρείται. Αυτό δεν το θέλουμε. Θα την καρφώσουμε πάνω στο σώμα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα.
συνέχεια ακόμη θα δείξω έναν τρόπο τον οποίο χρησιμοποιώ, είναι ένα offset αγκίστρι, μολυβένιο σύρμα ή αλλιώς υδραυλική κόλληση ή κόλληση για καλάι, το οποίο είναι εύκαμπτο, μπορείτε να δείτε πόσο εύκολα λυγίζει. Κόβω ένα κομματάκι, κόβεται ακόμη και με το χέρι πολύ εύκολα, ορίστε. Αυτό θα το τυλίξω πάνω στο αγκίστρι, ανάλογα πόσο θέλω, πόσο βάρος θέλω να το προσθέσω, κόβω και το ανάλογο κομμάτι. Έχω υπολογίσει ότι το περισσότερο βάρος που μπορώ να προσθέσω σε ένα offset αγκίστρι με αυτόν τον τρόπο και να το προσθέσω μέχρι εδώ, παραπάνω δεν βάζουμε, μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σημείο, από εκεί που αρχίζει και κυρτώνει το αγκίστρι, την καμπύλη, είναι γύρω στα 3,5 γραμμάρια. Οπότε, ξεκινάω στην αρχή και το τυλίγω πολύ απλά. Ο καθένας μπορεί να βάλει όσο βάρος θέλει, όσο κομμάτι είπαμε, μέχρι εδώ πέρα. Αφού το τυλίξω, θα το στρίψω να συσπηρωθούν οι σπήρες, να γίνει πιο ομοιόμορφο, να κολλήσουν μεταξύ τους οι σπήρες δηλαδή, και το βάρος θα το τραβήξω μπροστά στο αγκίστρι. Το θέλω μπροστά το βάρος για να έχω να κάνω πιο νευρικές ανακτήσεις κοντά στην επιφάνεια, αλλά και να βυθίζεται λίγο το κεφάλι της σιλικόνης μπροστά. Τώρα εδώ πέρα ο τρόπος που περνάμε το offset αγκίστρι διαφέρει. Υπολογίζω πάλι το μήκος εδώ πέρα, καρφώνω τη σιλικόνη και ανοίγω μία δίωδο. Ανοίγω μία δίωδο αρχικά και μετά το βγάζω. Και μετά από το πίσω μέρος, εκεί που έχω ανοίξει την τρύπα, περνάω το κρικάκι. Έτσι. Στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο κρατάω ένα σημάδι με το χέρι μου και καρφώνω τη σιλικόνη πάλι στο κέντρο, λυγίζοντάς την, και κοιτάω και από την κάτω μεριά και από την πάνω μεριά να βγαίνει στο κέντρο. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσθέτουμε το βάρος. Τώρα περάσουμε σε μερικούς συνδυασμούς που χρησιμοποιώ στη C32, την οποία μου αρέσει πάρα πολύ να την ψαρεύω στην επιφάνεια, σαν κάποιο τεχνητό επιφανείας. Έχει εξαιρετική κίνηση. Εάν βρούμε το σωστό ρυθμό ανάκτησης, τη ταχύτητα, είναι εύκολο να το πραγματοποιήσουμε. Για να το κάνω αυτό, να την ψαρέψω στην επιφάνεια, σαν κάποιο τεχνητό επιφανείας, χρησιμοποιώ ένα σκέτο Aberdeen αγκίστρι και απλά τη σιλικόνη. Η σιλικόνη, από πούμε, ότι έχει 5 γραμμάρια βάρος. Και εδώ πέρα η ιδιαιτερότητα είναι ότι το αγκίστρι δεν θα το περάσω από πάνω, δεν θα το περάσω να βγαίνει από την πάνω μεριά, θα το περάσω να βγαίνει από την κάτω, την κοιλιά της. Ας το δούμε, απλά το περνάμε το αγκίστρι. Το αγκίστρι το Aberdeen που χρησιμοποιώ είναι της εταιρείας Lucky John, το Trailer Hook, στο μεγαλύτερο μέγεθος που βγαίνει. Ορίστε. Αυτό είναι ένα τέλειο συνδυασμός, ένας τέλειος συνδυασμός για να ψαρέψω κοντά στην επιφάνεια, ακριβώς πάνω στην επιφάνεια, με τη ραΐ C32. Για να προσθέσω λίγο βάρος και να έχω λίγο καλύτερη βολή και καλύτερη σταθερότητα, πολλές φορές χρησιμοποιώ μολυβένιο σύρμα και σε αυτόν τον τρόπο, το οποίο το περνάω με τον ίδιο τρόπο γύρω γύρω στο Aberdeen αγκίστρι. Κατά μήκος του αγκιστριού. Προσπαθούμε εδώ να στρώσει καλά. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Okay, φτιάξαμε. Τυλίγουμε γύρω γύρω,
τις πύρες να είναι κοντά μεταξύ τους, ενωμένες. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα στο Αμπερντίν Αγκίστρι, το οποίο θα περάσω στη σιλικόνη μέσα. Το βάρος θα μπει μέσα στη σιλικόνη. Ακριβώς στο κέντρο. Και αυτός είναι ένας τρόπος, δεν φεύγει και τα αγκίστρια εύκολα με τις πύρες, μένει μόνο το κρυκάκι έξω για να περνάμε την παραμάνα μας, και η σιλικόνη κινείται ζιγζάκ στο νερό, τακ, 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 στην επιφάνεια ακριβώς ζιγζάκ. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο συνδυασμό της E32 με τσεμπουράσκα 3 γραμμαρίων της εταιρείας Lucky John, 3 γραμμάρια, και ένα Αμπερντίν Αγκίστρι, επίσης της εταιρείας Lucky John, Trailer Hook. Τσεμπουράσκα ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Από αυτό το σημείο περνάμε το αγκίστρι και από αυτό το σημείο την παραμάνα. Οπότε πρέπει να περάσουμε το αγκίστρι εδώ μέσα. Είναι πολύ μικρό. Με αυτόν τον τρόπο να βγεις αυτό το μήκος από αυτή τη μεριά προς τα πάνω το αγκίστρι. Στη συνέχεια παίρνουμε τη τσεμπουράσκα, τοποθετούμε στην δυτική εσοχή που υπάρχει και το σύνολό μας είναι έτοιμο. Θα παίρνουμε τη σιλικόνη και την περνάμε από την πάνω μεριά. Το αγκίστρι να βγαίνει από την πάνω μεριά. Περνάμε στην ευθεία, στο κέντρο, όπως έχουμε πει, για να έχει σωστή κίνηση. Είναι ένας συνδυασμός που δίνει τρομερή κίνηση στη σιλικόνη. Αφού παίζει ελεύθερα. Παίζει ελεύθερα η σιλικόνη μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Εννοείται πως τον ίδιο συνδυασμό μπορούμε να κάνουμε και με τη ραΐς 5 ίντσες και με τη ραΐς σπότερ 5 ίντσες και με τη ραΐς σπότερ 7 ίντσες. Με τον ίδιο τρόπο, τσεμπουράσκα. Αμπερντίν Αγκίστρι.
με τον ίδιο τρόπο. Τώρα θα περάσουμε σε συνδυασμούς με jighead, τα οποία δίνουν μια κίνηση dart στη σιλικόνη μας και τα χρησιμοποιώ κυρίως για τα μεσόνερα, για ψάρεμα στα μεσόνερα και κοντά στο βυθό. Τα συγκεκριμένα είναι τα Power Jig, τα νέα jighead της εταιρείας Smart Fishing, και για τη C32 χρειαζόμαστε το μέγεθος του αγκιστρίου να είναι 2-0. Αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο περνιούνται, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτό το μολύβι ώστε να συγκρατεί με ραβδόσεις, ώστε να συγκρατεί τη σιλικόνη, να μην βγαίνει εύκολα. Επίσης πάλι την περνάμε στο κέντρο. Ακόμη ένα jighead νέο της εταιρείας Smart Fishing είναι το jighead Shinobi, με ονομασία Shinobi. Έχει κάποιες γωνίες ώστε να κάνει κίνηση dart, μυτερό, και από κάτω, κάτω μέρος του είναι σαν καρίνα από βάρκα. Ορίστε, μυτερό. Το Shinobi της εταιρείας Smart Fishing, πάλι στη C32, ταιριάζει το αγκίστρι 2-0. Περνάμε με τον ίδιο τρόπο. Ακόμη ένα τζίχε το οποίο χρησιμοποιώ για darting κίνηση στα μεσόνερα και κοντά στο βυθό, κυρίως με ανακτήσεις stop and go, 1-2-3 χτυπήματα και παύση, είναι τα τζίχε της εταιρείας Smart Fishing Bullet Dart, το οποίο έχουν σχήμα σφαίρας και είναι πολύ αποδοτικά. Περνάμε με τον ίδιο τρόπο πάλι. Το μέγεθος του αγκιστρίου που ταιριάζει στη C32 είναι και πάλι το 2-0. Στη ραή spotter 5 inches ταιριάζει το μέγεθος 3-0 και στη ραή spotter 7 inches το 4-0 αγκίστρι είναι μια χαρά. Ακόμη ένα συνδυασμό στον οποίο χρησιμοποιώ είναι το offset dart jighead. Έχει μολυβάκι μπροστά, πίσω έχει offset αγκίστρι.
και δίνει μια ζιγζακ κίνηση της σιλικόνης μας μέσα στο νερό, αποφεύγοντας τα σκαλώματα, τα φυσικά εμπόδια που είναι φύκια, και μπορούμε να παίξουμε κοντά στο βυθό πολύ άνετα. Για να το περάσουμε υπολογίζω, την απόσταση αυτή εδώ. Όσο είναι αυτή η απόσταση, τόσο καρφώνω αρχικά τη σιλικόνη μου για να την περάσω από κάτω. Εδώ. Στη συνέχεια στρίβουμε. Έχει περάσει τέλεια. Ένα τζίχετ ακόμη που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη Rice Potter. Περνάμε προσεκτικά στο κέντρο και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμη μία επιλογή για πιο heavy καταστάσεις και κυρίως για τεχνική του short jigging, αλλά και για ψάρμα από βάρκα, είναι ο συνδυασμός ραΐς 7 ίντσες με το jigget μπελόνε, το οποίο βγαίνει σε 50, 70 και 90 γραμμάρια. Έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατεβαίνει πολύ γρήγορα προς το βυθό. Είναι μυτερό ώστε να δίνει μια κίνηση έξτρα στη σιλικόνη μας. Το αγκίστρι του είναι 6-0 και ταιριάζει απόλυτα με τη ραΐς 7 ίντσες. Ορίστε το σύνολό μας. Ακόμη μια λύση κυρίως για το ψάρμα του Λούτσου είναι το jigget Bullet Dart της εταιρείας Smart Fishing, το οποίο βγαίνει με αγκίστρι 6-0 και σε τρία διαφορετικά βάρη, 5, 10 και 12 γραμμάρια, κυρίως για πιο ρηχά νερά, αλλά με μεγάλο αγκίστρι δυνατό, και συνδυάζεται απόλυτα με τις ραΐς Spotter 7 ίντσες. Και βγαίνει στο σωστό μήκος. Bullet dart και darting κίνηση της σιλικόνης μας, zigzag δηλαδή, σε κάθε χτύπημα πηγαίνει δεξιά και αριστερά η σιλικόνη, αλλάζει κατεύθυνση. Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου δείχνετε και πραγματικά μου δίνει μεγάλο κουράγιο το ενδιαφέρον που δείξατε για η τεχνική του weedless fishing στην επίδειξη που είχα των πλεύσεων στην πισίνα, στην έκθεση Boat Fishing Show. Είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και το οποίο με κάνει να συνεχίζω με περισσότερο μεράκι ακόμα, θα έλεγα. Επίσης έρχεται σύντομα νέο βίντεο, δυναμικό, με πολλά live strike και πολύ σιλικονοψάρεμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μια νέα συνεργασία προέκυψε, για την οποία είμαι πολύ χαρούμενος, με την εταιρεία Escape24, που αντικείμενό της είναι τα πάντα για το συμβατικό φουσκωτό σκάφος και γενικά για τα φουσκωτά σκάφη. Θα ακολουθήσει μια νέα σειρά από βίντεο που αντικείμενό τους θα είναι να δούμε όλη τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για να στήσουμε το νέο συμβατικό φουσκωτό με βάση τις δικές μου ανάγκες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι να σας φανεί πολύ χρήσιμο αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο μέλλον πάλι.